Η Μέρκελ σόκαρε με όσα είπε σε μια προσφυγοπούλα από την Παλαιστίνη σε τηλεοπτική εκπομπή, κάνοντας το μικρό κορίτσι να κλάψει. Η Μέρκελ, ούτε λίγο ούτε πολύ, είπε στην προσφυγοπούλα από την Παλαιστίνη που φιλοξενούνταν στο ίδιο τηλεοπτικό στούντιο με εκείνη ότι δεν μπορούσε να σταματήσει την απέλαση της οικογένειάς της. Η μικρή Ριμ είπε ότι έφτασε στη Γερμανία πριν 4 χρόνια από ένα προσφυγικό καταβλισμό στο Λίβανο, αλλά θα μπορούσε να απελαθεί οποιαδήποτε ώρα και στιγμή επειδή της είχε χορηγηθεί μόνο προσωρινό δικαίωμα ασύλου. «Εφόσον δεν ξέρω πόσο καιρό μπορώ να μείνω εδώ, δεν ξέρω ποιο θα μπορούσε να είναι το μέλλον», είπε η Ριμ σε άπτεστα γερμανικά. «Θέλω πραγματικά να σπουδάσω τη Γερμανία. Είναι άδικο να βλέπεις τους άλλους να απολαμβάνουν τη ζωή τους και να μην μπορείς να την απολαύσεις μαζί τους». Η απάντηση της Μέρκελ ήταν σοκαριστική, το καταλαβαίνω, αλλά μερικές φορές η πολιτική είναι σκληρή. «Είσαι πολύ καλός άνθρωπος, αλλά ξέρεις υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι σε στρατόπεδα Παλαιστινίων στο Λίβανο και αν τους πούμε μπορείς να έρθεις ή να πούμε μπορείτε όλοι να έρθετε από την Αφρική, στο τέλος δεν θα μπορούμε να το διαχειριστούμε». Η μικρή Ριμ άρχισε να κλαίει σιωπηλά. Η καγκελάριος έκανε ένα ούψ, σταμάτησε να μιλάει για λίγο και πήγε κοντά της. Ich glaube nicht, Frau Bundeskanzlerin, dass es da ums Prima machen geht, sondern dass es natürlich eine sehr belastende Situation ist. Das weiß ich, dass es eine belastende Situation ist. Deshalb möchte ich sie trotzdem einmal streicheln, weil ich. Η σκηνή έγινε viral στη Γερμανία με τα hashtag Merkel Strixelt, που σημαίνει τα Merkel χτύπησε και έμπεθε εμπάτια. Πολλοί χρήστες κατηγόρησαν την Merkel ότι είναι αναλγητή.